Είδε σήμερα το συγκρίνουν με το σκηνικό των ημείων. Εσείς βλέπετε ότι πάνε οι Τούρκοι να στήσουν αντίστοιχα τέτοιο σκηνικό, αμφισβητώντας και άλλα νησιά μας? Η στρατηγική της έντασης δεν ωφελεί ούτε την Τουρκία και θεωρώ ότι και την Ελλάδα. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι, και ειδικά από εκεί που προκαλούνται, από τη μεριά της Τουρκίας. Άλλωστε γι' αυτό γίνανε και οι δηλώσεις. Mm-hmm. Το σκηνικό της έντασης δεν ωφελεί ούτε τη σχέση των δύο χωρών, ούτε πολύ περισσότερο τη άλλη. Ακριβώς. Μα δεν το λέω για εμάς. Το λέω για αλλού. Κύριε Υπουργέ, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, ωστόσο, με τις σημαίες που είδαμε σε βραχονισίδες κλπ, είναι ορθές κατά τη γνώμη σας ή είναι ενέργειες που δημιουργούν πρόβλημα στις σχέσεις μας με την Τουρκία? Κυρία Αναστασοπούλου, συνολικά η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει την ευθύνη της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων. Από εκεί και μετά, δεν θα πω στην τοποθέτηση το αν θα πρέπει να γίνει αυτό ή το άλλο. Αυτά είναι θέματα αναλυτών, αν θέλετε, εκτιμήσεων που κάνει. Όχι, λέμε αν ενέργειες ιδιωτών βοηθάνε ή βλάπτουν. Αυτή είναι το ερώτημα. Η κυβέρνηση έχει μια συνολική πολιτική, ειδικά με τη γείτονα χώρα, η οποία περνάει μέσα από την ενίσχυση όλων με ηρεμία, ψυχραιμία, νυφαλιότητα της ανάπτυξης. Καλώς ή κακώς έβαλαν τις σημαίες πάνω τα παιδιά. Καλώς ή κακώς έβαλαν τις σημαίες. Πολλά από τα θέματα τα οποία δημιουργούνται, είτε πραγματικά είτε όχι, βλέπουμε τι εξυπηρετούν και αν εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό το βλέπεις. Η δημιουργία της έντασης αυτή τη στιγμή δεν ωφελεί κανέναν. Η χώρα μας έχει κυριαρχικά δικαιώματα και στα κυριαρχικά της δικαιώματα είναι απόλυτη. Και από κανέναν δεν δέχεται. Πήγαν τα παιδιά. Και από κανέναν δεν δέχεται. Θα έπρεπε να το αποφύγουν, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να είστε σαφείς σε αυτό. Γιατί αύριο μπορεί να βρεθεί ένας άλλος ιδιώτης. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μια θέση εδώ. Σου λέει άλλο στην Ελλάδα, μην βάζω μια σημαία. Τι κάνουμε? Κοιτάξτε, προφανώς ο καθένας δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ούτε στο εσωτερικό, ούτε πουθενά αλλού. Αλλά από εκεί και μετά, αυτό το πράγμα είναι το πώς εξυπηρετείται, γιατί μας ακούνε και πολλοί άλλοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Άρα λοιπόν, έχεις μια εξωτερική πολιτική η οποία λέει, και την πολιτική συνολικά, η οποία δεν παραχωρεί ούτε σπιθαμή και υπερασπίζεται και αρχικά δικαιώματα. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, καλείς. Και συνεχώς έχεις και τα κανάλια ανοιχτά, διπλωματικά, αλλά καλείς το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου, αν θέλετε, κλπ. Κύριε Υπουργέ, διότι ακούσαμε χθες τον Υπουργό Τσαβούσογλου, παρουσία Στόλτεμπεργκ, να αμφισβητεί τα νησιά μας και να λέει οι Έλληνες λένε δικά τους, εμείς λέμε είναι δικά μας. Τι κάνει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει αυτή την προκλητικότητα? Απαντήθηκε και απαντήθηκε συνεχώς. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Τα μόνα τελεσμένα, για και αναφέρομαι σε κάποιες άλλες δηλώσεις άλλων, είναι το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς συμβάσεις τις οποίες υπέγραψε και η ίδια η Τουρκία, και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας βεβαίως. Αυτή είναι η πολιτική η οποία πρέπει να ακολουθηθεί από την γείτονα χώρα, η οποία θα συμβάλλει και προφανώς και στην αποκλιμάκωση και όλων. Κοιτάξτε, υπάρχουν σημαντικά πολιτικά πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Όπως για παράδειγμα, χθες έγινε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συμπεράσματα, τα οποία είναι περίπου 10 σελίδες στην αγγλική γλώσσα και πολλά σημεία, αναφέρονται σε όλα αυτά τα προβλήματα, ακόμα και για την παρέμβαση και την επέμβαση την οποία έκανε η Τουρκία στο Αφρίν. Απ' την άλλη μεριά όμως έχει ένα σημαντικό. Δεν λιδρώνει το αυτή τη Τουρκία με αυτά, κύριε Υπουργέ. Δεν τη νοιάζει την Τουρκία, τι κάνουμε εμείς στην Ευρώπη. Δεν θέλω να δείτε. Δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία. Πώς δεν νοιάζει. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία, όπως και οι σχέσεις οποιασδήποτε χώρα με τις γειτονικές της χώρες ή με το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, είναι πολύ σημαντικό και τη νοιάζει και την παρανοιάζει. Όλους τους νοιάζει. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να δούμε και τη μεγάλη εικόνα στη θέση στην οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται η Τουρκία. Άρα λοιπόν έχουμε ένα Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που ασχολείται με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Επηρεάζουν οι διενέξεις και οι μάχες οι οποίες γίνονται στα νοτιοανατολικά της σύνορα. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει ως παίκτης πλέον για την εξέβρεση της πολιτικής λύσης με βάση τη διάσκεψη που θα γίνει στις 24 Απριλίου και που καλούνται όλα τα μέρη από τη Συρία και η κυβέρνηση του Άσαντ και όλα τα άλλα μέρη, έτσι ώστε να σκύψουν. Δηλαδή θέλω να πω, αρχίζουν και φαίνονται οι φωνές εκεί. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει μας. Mm-hmm. Γιατί η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή είναι στα συμφέροντα της χώρας μας. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η πολιτική που ασκείται έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι ο πυλώνας σταθερότητας, όπως λέμε, με τις συνεργασίες οι οποίες γίνονται και οι οποίες αποτρέπουν την αστάθεια στην περιοχή, είναι σημαντική για τη χώρα μας. Αυτή άλλωστε είναι η πολιτική μιας υπεύθυνης κυβέρνησης. Να έχει τη σταθερότητα στην περιοχή, την ασφάλεια και να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα. Να μην υποχωρούμε συνεχώς, κύριε Υπουργέ. Να μην είμαστε συνεχώς υποχωρητικοί. Τα μηνύματα έχουν δοθεί. Προχωράνε βήμα-βήμα.
όχι, διότι όχι, γκριζάρισαν τα ίμια. Μετά δεν τα γκριζάρισαν, τα μαύρισαν τελείως και τώρα προχωράνε πιο μέσα σιγά σιγά. Υπάρχουν... Εμάς αυτό μας απασχολεί. Υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις, διεθνές δίκαιο, το οποίο καθορίζει ακριβώς το τι γίνεται στον Αιγαίο. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Σήμερα πάντως, κύριε Μανατίδη, από πληροφόρηση που έχουμε, το ελληνικό λιμενικό δεν επιτρέπει σε κανέναν να πλησιάσει στους ανθρωποφάγους. Από την εικόνα που έχουμε τώρα. Κάτι που δεν συνέβαινε χθες. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό το πράγμα που με ρωτάτε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τώρα πραγματικά δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να εκφράσω κάτι πάνω σε αυτό, αν γίνεται ή δεν γίνεται και γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, κύριε Μανατίδη, ο κύριος Κουβέλης, είπε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του για τον ακήρυκτο πόλεμο. Στην ουσία είμαστε σε ακήρυκτο πόλεμο με το Αιγαίο. Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το εξήγησε όμως πώς και τι εννοούσε. Ο κύριος Κουβέλης το εξήγησε. Είπε ακήρυκτο πόλεμο και το παίξατε και εσείς δηλώσεις στο πρωί που είδε. Ότι ακριβώς η αυξανόμενη τουρκική παραβατικότητα σε σχέση με τον εναέριο χώρο μας. Αυτό δημιουργεί συνεχώς να αντιδράσει, γιατί αντιδράσει άμεσα με τις αναχαιτήσεις οι οποίες γίνονται. Και άρα αυτό το χαρακτήρισε, εγώ θα το βάζω σε εισαγωγικά, πιστεύω και ο ίδιος αυτό εννοεί, στον ακήρυκτο πόλεμο. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε δώσει και το έχουμε καταγγείλει και στους διεθνείς οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής μας ήταν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τα οποία βάζανε το θέμα καλής γειτονίας και για την Κύπρο. Και απόλυξη έχουν όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, διότι δεν το βλέπουμε εμείς αυτό. Εμείς βλέπουμε τους Τούρκους να εντείνουν συνεχώς την προκλητικότητά τους έναντι της χώρας και φραστικά και πρακτικά. Υπάρχουν και θέματα. Πρακτικά, όταν παραβιάζουν και συνεχώς τον εθνικό εναέριο χώρο, τα χωρικά μας είδατε από το πρωί το βράδυ, με δηλώσεις προκλητικές όλοι οι Τούρκοι παράγοντες κλπ. Δεν βλέπω η Τουρκία να συνετίζεται. Βλέπουμε και τον ΝΑΤΟ να ανοίπτει τα σχήρα του ως Πόντιος Πιλάτος και να λέει: παιδιά, βρείτε τα μεταξύ σας. Εμείς δεν μπλέκουμε στις διαφορές σας. Επομένως, η Ελλάδα μήπως είναι μόνη της τελικά. Όχι. Δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις μια χώρα μόνη όταν έχει. Δεν είναι καθόλου μόνη. Όταν έχει κάνει συμφωνίες με όλες τις γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι οποίες είναι στρατηγικής σημασίας και οι οποίες δημιουργούν ένα κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας, ή η πρόθεση θετικής ατζέντα στην περιοχή. Δεν είναι μόνο της χώρας μας, όταν αποτυπώνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκάθαρα οι θέσεις υπεράσπισης της Ελλάδος και της Κύπρου. Και καλεί την Τουρκία και μάλιστα λέει ότι θα παρακολουθεί τη συμπεριφορά τη σε σχέση με τις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν είναι η Ελλάδα μόνη της, όταν σήμερα συζητιέται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η υπόθεση των δύο στρατιωτικών που κρατούνται ακόμα στις τουρκικές φυλακές. Δεν είναι η Ελλάδα μόνη της, όταν υπάρχουν δηλώσεις βεβαίως τελεχών και της διεθνούς κοινότητας οι οποίοι αναφέρονται στην ανάγκη τήρησης του διεθνούς δικαίου. Το ΝΑΤΟ δεν είναι ο οργανισμός που θα λύσει, προσέξτε, το ΝΑΤΟ δεν είναι ο οργανισμός που θα λύσει τις διαφορές αυτές. Υπάρχουν τα αντίστοιχα όργανα. Όλο δηλώσει γιατί το υπέρ της Τουρκίας κάνουν. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αυτό προκύπτει από τα συμφραζόμενα. Για την Ελλάδα, μία δήλωση θετική από τον ΝΑΤΟ δεν είδαμε, που όλοι χαιρόμαστε που είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και έτσι πρέπει, γιατί η χώρα είναι μια μεγάλη ασφάλεια αυτή, αλλά από την άλλη, έμπρακτα δεν μας έχει δείξει κάτι το ΝΑΤΟ. Κύριε Οικονόμου, το ΝΑΤΟ, όπως είπα, δεν είναι ο οργανισμός που θα καθίσει να λύσει τις διαφορές αυτές. Τα ζητήματα όμως γκριζαρίσματος και τακτικής που είπατε από τη μεριά της Τουρκίας, αυτά υπάρχουν. Και τα αντιμετωπίζουμε. Τα αντιμετωπίζεις από τη μία με τη διπλωματική οδό και από την άλλη, όταν γίνεται η παραβίαση του δικαιωμάτου, ότι τις αντιμετωπίζεις με το συγκεκριμένο τρόπο. Τι άλλος τρόπος μπορεί να υπάρξει. Και δημιουργείς τις συμμαχίες εκείνες όπου δεν μπορεί πλέον να κάνει εύκολα τέτοιες κινήσεις. Αυτή είναι, νομίζω, η εθνική ανάγκη, την οποία υπηρετεί και προωθεί με μεγάλη επιτυχία. Μήπως κάνατε λάθος με τον Ερντογάν που τον φέραμε εδώ το Δεκέμβρη? Ήταν λάθος επίσκεψη σε λάθος χρόνο. Σας είχα πει τότε. Λέω, να το είχαμε ξανασυζητήσει και σας είχα αλλά πει. Αλλά μήπως ότι με το φως των εξελίξεων αυτόχρονα βλέπετε κάτι άλλο πια. Δεν ξέρω. Λέω, θα σας πω κάτι. Είδα χθες και μια συζήτηση, είπα να μην το πω, αλλά είδα μια συζήτηση χθες που έκανε ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι, στην Ένα συγκεκριμένα. Και όταν ρωτήθηκε τι διαφορετικό θα κάνατε, μου είπε: δεν θα κάναμε τόσες δηλώσεις, δεν θα φορούσαμε στολή παραλλαγής και θα προσπαθήσαμε να έχουμε καλές σχέσεις με τη γείτονα χώρα. Την ίδια στιγμή που κατέγγειλε ότι έγινε η επίσκεψη. Και σας είχα πει τότε ότι ίσα-ίσα μιλάς με αυτούς που έχεις προβλήματα. Η επίσκεψη του Ερντογάν έγινε και επίσκεψη στη Γερμανία και στη Γαλλία και στον Παπαδόπουλο. Δηλαδή ήταν μια περίοδος όπου τα κανάλια όταν πρέπει να τα διευρύνεις για να μπορέσεις λύσεις. Και από την άλλη μεριά έρχεσαι και σε κατηγορούν ότι μετά δεν παίρνεις τηλέφωνο ή δεν κάνεις κανένα. Δεν γίνονται αυτά. Υπάρχουν διάβλη επικοινωνίας τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Και έγινε και, όπως ανακοινώθηκε, έγινε και χθες, νομίζω, η επαφή με τα διπλωματικά γραφεία. Διπλωματικά γραφεία. Κύριε Μανατίδη, ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εμείς θα κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά.